Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Στα προηγούμενα μαθήματα όσα κάναμε εδώ, 4-5, από την αρχή του έτους, ασχοληθήκαμε με τους λεγόμενους αποστολικούς πατέρες, δηλαδή με συγγραφείς της αμέσως μετά από τους αποστόλους εποχής. Και φτάσαμε να παρουσιάζουμε την προηγουμένη Κυριακή ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, την Διδαχή των 12 Αποστόλων. Και παρουσιάζοντας το έργο αυτό της Διδαχής των 12 Αποστόλων, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, το οποίο όμως θα το αναπτύξουμε την ερχομένη Κυριακή, γιατί σήμερα έχουμε άλλη θεματολογία. Είπαμε ότι η τελευταία Κυριακή κάθε μηνός θα αναφέρεται σε θέματα επικαιρότητος. Επειδή λοιπόν δεν προλαβαίνουμε σήμερα όλα τα θέματα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα επικαιρότητος, αυτό το θέμα από την Διδαχή των 12 Αποστόλων, το οποίο δεν ολοκληρώσαμε την προηγουμένη φορά, θα το ολοκληρώσουμε την επόμενη Κυριακή, την επόμενη φορά. Και για να σας κινήσω το ενδιαφέρον και για όσους δεν ήσαν, να σας πω ότι το θέμα το οποίο αρχίσαμε να συζητούμε εδώ ήταν το θέμα αν η ελεημοσύνη πρέπει αδιάκριτα να δίδεται σε όλους παντί το ετούντι, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διαταγή, παντί το ετούντι δώσ, ή αν πρέπει να γίνεται διάκριση αν αυτός τον οποίον ελεούμε είναι άξιος να πάρει αυτήν την ελεημοσύνη. Και να κάνουμε διάκριση, όχι σε όλους, αλλά στους αξίους μόνο να δίνουμε ελεημοσύνη. Και αυτή η συζήτηση προέκυψε, διότι το έργο αυτό, Διδαχή των 12 Αποστόλων, έχει εδώ ένα κείμενο που λέει «Αλλά και περί τούτου, δηλαδή περί του παντού το ετούντι φυσοδός, ήρυτε η δροσάτο η ελεημοσύνη σου εις τα σχήρα σου, μέχρι σαν γνώς την ειδός». Όχι εύκολα να ιδρώσει στα χέρια σου η ελεημοσύνη μέχρι να διαπιστώσεις σε ποιον δίνεις ελεημοσύνη. Μου εκκίνησε και εμένα το ενδιαφέρον, διότι το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβουλών πνευματικών, ιδιαίτερα με τους πολλούς επέτες που έχουμε λόγω για τις μεταναστεύσεως, αν πρέπει σε όλους να δίνουμε ελεημοσύνη ή όχι. Και έκανα μία πρώτη συγκέντρωση υλικού πατερικού, το οποίο θα σας παρουσιάσω την επομένη Κυριακή με βάση αυτό το έργο και αυτό που απομένει ακόμη από τη Διδαχή των 12 Αποστόλων, εκτός από το θέμα αυτό που θα αναπτύξουμε με βάση και άλλους πατέρες, είναι κάποιες γνώμες σχετικά με τα έσχατα, με την εσχατολογία για τα οποία έχει παίρνει θέση η Διδαχή των 12 Αποστόλων. Αυτό λοιπόν σαν συνέχεια των προηγουμένων μαθημάτων. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα που έχω εξαγγείλει και ήδη έχει ανακοινωθεί και στο διαδίκτυο, την πρώτη ώρα θα συζητήσουμε για το φυσικό και ηθικό κακό και για το τσουνάμι της Μάνδρας στην Αττική, για την πλημμύρα που έγινε στην Αττική, να δούμε από θεολογική πλευρά πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι φυσικές καταστροφές, αυτό το φυσικό κακό. Να σας πω ότι παλαιότερα είχα γράψει ένα μικρό αρθρίδιο, το οποίο πέρασε όταν ήμουν ακόμη ενεργεία στο Πανεπιστήμιο, το οποίο πέρασε και στο εγχειρίδιο ηθικής, διότι εκτός της πατρολογίας δίδασκα κατανάθεση και το μάθημα της χριστιανικής ηθικής, και ένα μικρό αρθρίδιο που είχα γράψει φυσικό και ηθικό κακό σε σχέση με την οικολογική κρίση πέρασε στο βιβλίο μου εκείνο, στο βιβλίο ηθικά κεφάλαια. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν έγινε το τσουνάμι στην νοτιοανατολική Ασία και ξεκαθάρισε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, 300.000 ανθρώπων,
Στη Μάνδρα της Αττικής είχαμε 20-21 ανθρώπους και θεωρήσαμε πως πρόκειται περί πολύ μεγάλης καταστροφής φυσικής. Στην Νοτιοανατολική Ασία, Ταϊλάνδη και τα λοιπά, είχαμε 300.000 νεκρούς. Τότε λοιπόν, επειδή αυτό έγινε αντικείμενο δημοσιογραφικών αντιπαραθέσεων και φιλοσοφικών και κοινωνικών συζητήσεων, μερικές φορές και ειρωνιών εκ μέρους αθέων εναντίον ημών των ανθρώπων της Εκκλησίας, τι Θεός είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει τέτοια κακά και επιτρέπει να γίνονται τέτοιες φυσικές καταστροφές, αναγκάστηκα και έγραψα ένα μικρό τευχίδιο, ευεργετικό και καθαρτικό το τσουνάμι. Το διαράκι αυτό υπάρχει και εδώ και αν χρειαστεί στο τέλος η Αναστασία να το προμηθευτείτε. Το ευγιαράκι αυτό δεν το λέω για άλλο λόγο, θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα μόνο από αυτό, αλλά το λέω ότι έκανε τόση πολύ μεγάλη εντύπωση διεθνώς, ώστε βραβεύθηκε από τους Ρώσους, μεταφράστηκε στα ρωσικά και βραβεύθηκε από την Ένωση Συγγραφέων της Ρωσίας, αφού μεταφράστηκε προηγουμένως στα ρωσικά, βραβεύτηκε ως η καλύτερη θεολογική μελέτη του 2005. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την βράβευση αυτή και μάλιστα μου εστάλει και ένα αντίγραφο του διπλώματος της βραβεύσεως στα ρωσικά. Στο ευγιαράκι λοιπόν αυτό, ευεργετικό και καθαρτικό του τσουνάμι, έχω τις εξής ενότητες, σας διαβάζω τις ενότητες μόνον. Ένα, η μεταφυσική διάσταση της καταστροφής και ο σαρκασμός των αθέων. Δύο, η τουριστική παράδυση και η αποκτήνωση του ανθρώπου. Τρία, από το καταφύσιν εις το παραφύσιν με ευθύνη του ανθρώπου. Τέσσερα, θεολόγοι όχι οικολόγοι, τα βιβλικά και πατερικά δεδομένα. Πέντε, ποιοι ευθύνονται για τον χαμό των παιδιών. Το τσουνάμι του σεξοτουρισμού και της αθείας. Δεν κατάλαβαν ούτε μετέδωσαν το μήνυμα της καταστροφής ο Αρχιεπίσκοπος και ο εκπρόσωπός του. Έκαναν δηλώσεις τότε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός ο Χριστόδουλος και ο εκπρόσωπός του τότε ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου. Καμία θεολογική θεμελίωση της καταστροφής. Επτά, η συμφέρουσα οικονομία του θανάτου. Και 8. Η Εκκλησία στα δίχτυα της εκοσμίκευσης και του συγκριτισμού. Και για να δείτε μόνον το θέμα αυτό, ποιοι ευθύνονται, ένα μικρό κομμάτι από το καλό αυτό, αφού το βράβευσαν οι Ρώσοι, εγώ δεν επαινώ τον εαυτό μου συνήθως, σημαίνει πως είχε ενδιαφέρον θεολογικά. Σας διαβάσω ένα μικρό μόνο και να πάρουμε μία εικόνα από τις θέσεις μου εκεί. Από την παράγραφο λοιπόν, ποιοι ευθύνονται για τον χαμό των παιδιών, το τσουνάμι του σεξοτουρισμού και της αθείας, διαβάζω τα εξής. Δεν θυμίζουν οι διαπιστώσεις και οι περιγραφές της Αγίας Γραφής την ηθική κατάπτωση της σημερινής ανθρωπότητος, τον εξευτελισμό ακόμη και του Ευαγγελίου και του ονόματος Χριστιανός. Αφού φτάσαμε στο σημείο χριστιανικές εκκλησίες, εντός εισαγωγικών το εκκλησίες, να ευλογούν και να εγκρίνουν γάμους ομοφιλοφίλων, πράγμα που σημαίνει ευθεία άρνηση του Ευαγγελίου και χειρίστη αίρεση. Είναι της πάση γνωστή η χειδαιότητα και η ανηθικότητα, οι παραφύσινες σαρκικές εκτροπές, ο πανσεξουαλισμός που μαστίζουν την ανθρωπότητα πανταχού, κορυφώθηκαν δε ιδιαίτερα στις μη χριστιανικές, αφώτιστες και ακατήχητες ακόμη χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχουν καταντήσει τουριστικά κέντρα έλξεως των παιδεραστών και παιδοφίλων της Ευρώπης και της Αμερικής, των πολιτισμένων εντός εισαγωγικά δυτικών πλουσίων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια και την φτώχεια των εκεί, κατά τα άλλα αξιοσυμπάθητων ανθρώπων, εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευθύρουν όχι μόνο τα σώματα, αλλά ουπραντός τις ψυχές χιλιάδων παιδιών που τα σκοτώνουν σωματικά και ψυχικά, αληθινή φωνής και παιδοκτόνη. Επιέτει το τσουνάμι του σεξοτουρισμού σκοτώνει χιλιάδες παιδιών εκεί κάτω. Και κανένας μέχρι τώρα δεν ενδιαφέρθηκε.
Αυτό είναι το τραγικό και άδικο τσουνάμι, το τσουνάμι της αμαρτίας, το αληθινό κακό, η αληθινή τραγωδία και όχι το καθαρτικό και ευεργετικό τσουνάμι του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε πως και μόνο η παρακολούθηση αισχρών θεαμάτων στις σκηνές των θεάτρων σκοτώνει τις ψυχές των θεατών και πως αν είχαμε πνευματικούς οφθαλμούς θα τις βλέπαμε τις ψυχές να επιπλέουν νεκρές στις πισίνες των θεάτρων όπου κολυμβούσαν οι μη γυμνες ηθοποιοί. Τώρα με τη γύμνια και την αδιαντροπιά της τηλεοράσεως όλα τα σπίτια έχουν μεταβληθεί σε χώρους αισχρών θεαμάτων, αλλά και οι δρόμοι, οι πλατείες, τα δάση, οι θάλασσες, οι οικίες, σε χώρους πορνιών και μοιχειών, ανομάλων και παραφύσεων στρατικών εκτροπών. Ιδιαίτερα στις ταλέπορες και φτωχές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, όπου η αμαρτία είναι και επιτακτική ανάγκη εξασφαλίσεως των προστοζήν. Ας μη ζητούν λοιπόν ευθύνες από τον Θεό, οι παντός είδους άθεοι. Ας στρέψουν τα βέλη τους εναντίον όλων των δήθεν πολιτισμένων, που σκοτώνουν τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών εναντίον της ίδιας της αθείας που ευθύνεται για τον ηθικό εκτραχυλισμό και την ηθική ασυδοσία και κατάπτωση των ανθρώπων, αφού είναι γνωστόν ότι όπου δεν υπάρχει Θεός που καθοδηγεί και βελτιώνει και επιβλέπει τον άνθρωπο, όλα επιτρέπονται και οι πιο βδελικτές αμαρτίες και πράξεις. Όταν πιστεύσει κάποιος πως δεν υπάρχει Θεός, προχωρεί άφοβα, χωρίς χαλινό, σε κάθε είδους αμαρτία. Ή γάρ ουκ έστιν ο επισκοπών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή ουκ έστιν ο αντιδιδούς εκάστο κατά την αξία των βεβαιωμένων, τι κολλεί καταδυναστεύειν τον πένιτα, ορφανούς φωνεύειν, χείραν και προσήλυτον αποκτήνειν, πάσης ανοσίας πράξεως κατά τολμάν, ακαθάρτης και ευδελικτής πάθεση, και πάσες κτηνώδες είναι επιθυμίες μολύνεστε. Γι' αυτό και τα κτηνώδη πάθη περνούν και στην κοινωνία μας τώρα με τους αθέους, διότι όπου δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Οι πάσης φύσεως καλλιτέχνες και οι υπεύθυνοι οργανισμοί, κρατικοί και ιδιωτικοί, καλά κάνουν και οργανώνουν ραδιομαραθώνιους ανθρωπιάς για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και επιβιωσάντων. Θα κάνουν όμως καλύτερα αν σταματήσουν να προκαλούν και να γιγαντώνουν το μόνιμο, το διαρκές τσουνάμι της εσχρότητος, της γύμνιας, της διαφθοράς, της παντοδαπής σεξουαλικής διαστροφής, στα σίριαλς και στα reality των τηλεοράσεων, στα θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, στις σελίδες των εφημερίδων και περιοδικών και τώρα στις οθόνες του διαδικτύου των κομπιούτερς, μεταβαλλόμενοι σε διαφημιστές και εμπόρους της σάρκας, σε παιδοκτόνους και φωνιάδες ψυχών. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ακούστε το, η ομολογία Έλληνα τουρίστα που βρέθηκε στις πληγήσες περιοχές, ο οποίος από τηλεοράσεως εξομολογήθηκε, το άκουσα εγώ δημοσία, ότι στο ξενοδοχείο που διέμενε ζήτησε από τον ξενοδόχο να του προμηθεύσει 12χρονο κορίτσι. Και επειδή την ώρα εκείνη δεν διέθετε ο ξενοδόχος, το 10χρονο κορίτσι, του έστειλε την 8χρονη κόρη του. Παρόμοια εντύπωση προκάλεσε και η είδηση ότι πατέρας σε μας, που ταξίδευσε στην Πάτρα για να επισκεφθεί και να συμπαρασταθεί στην εκεί σπουδάζουσα κόρη του, ζήτησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του γυναίκα για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Και έκπληκτος είδε να του στέλνουν την σπουδάζουσα και επιδιδόμενη σε άλλα, όχι μάλιστα από ανέχεια κόρη του. Το έστειλα την κόρη του. Δεν θα στείλει λοιπόν για όλα αυτά ο Θεός φωτιά για να μας κάψει, όπως έλεγαν ορθώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Θα στείλει ο Θεός φωτιά για να μας κάψει και θα στείλει καταστροφές φυσικές. Αυτά λοιπόν στο μικρό βιβλιαράκι αυτό, ευεργετικό και καθαρτικό, το τσουνάμι, το οποίο ευράδευσε ο Σύλλογος Ρώσων Λογοτεχνών το 2005 και είναι και εδώ η ρωσική του έκδοση του βιβλίου, η μετάφραση. Στη συνέχεια μάλιστα παρακινηθέντες από τη Ρωσία το πήρε και η Μονή Ζωγράφου και το εξέδωσε και η Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους το εξέδωσε επίσης στα βουλγαρικά.
Τώρα όμως ας δούμε λίγο θεολογικότερα αυτά που σας είπα για το φυσικό και το ηθικό κακό. Πώς συνδέονται τα δύο. Πώς συνδέεται το φυσικό κακό με το ηθικό κακό. Ένα μικρό κεφάλαιο το οποίο, όπως σας είπα, το εδίδασκα και στους φοιτητάς στην θεολογική σχολή με πολλά άλλα θέματα. Μία ενότητα είναι ότι η ιστορία κατευθύνεται από το Θεό. Να βλέπω και προς τα εκεί. Κατά τη χριστιανική διδασκαλία, η ιστορία κατευθύνεται από τον Θεό, ο οποίος αφού δημιούργησε τον κόσμο, δεν τον άφησε στην τύχη του, αλλά προνοεί γι' αυτόν ως σοφός συντηρητής και κυβερνήτης. Η πρόνοια του Θεού για τον κόσμο είναι βασικό δόγμα της Εκκλησίας, το οποίο σε εμβρυθή και σοφά συγγράμματα προέβαλαν και ανέπτυξαν οι πατέρες της Εκκλησίας για να αντιμετωπίσουν άλλες σχετικές διδασκαλίες που προσπαθούσαν να εξηγήσουν την ύπαρξη του κακού, αποδίδοντάς το κακό σε δράση ανεξάρτητης από το Θεό αρχής ή στην ημαρμένη και στην τύχη. Η συνήθις εξήγηση για το κακό στην φιλοσοφική σκέψη παλιά ήταν ότι υπάρχει ένας άλλος κακός θεός, στον γνωστικισμό παραδείγματος χάρη, ο οποίος δημιουργεί τα κακά. Δεν είναι ο καλός θεός. Υπάρχει κακός θεός, άλλη αρχή, κακή αρχή. Ή υπάρχει η τύχη, η ημαρμένη, και λόγω της τύχης γίνονται όλα αυτά. Προϊόν της αγαθότητος και της σοφίας του Θεού ο κόσμος παρουσιάζεται ως έξοχο δημιούργημα, ως καλός λίαν, με παραδειγματική τάξη και αρμονία στη λειτουργία και του σύμπαντος και των επιμέρους, από τον αστρικό κόσμο μέχρι και το πιο φτωχό λουλουδάκι και το πιο άσημο ζωήφιο. Ακραία σημεία της κοσμικής αυτής πορείας είναι η δημιουργία του κόσμου, που περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στην Γένεση, και η δεύτερη ένδοξη παρουσία του Χριστού, που παρουσιάζεται στο τελευταίο βιβλίο, στην Αποκάλυψη. Τα πρώτα και τα έσχατα του κόσμου, η αρχή και το τέλος, η πρωτολογία και η εσχατολογία, όπως λέμε στη θεολογία, έκανα και εμένα εντύπωση όταν ήμουν φοιτητής, που άκουγα κάποιους καθηγητές να μιλούν για πρωτολογία. Καλά, εσχατολογία είχαμε ακούσει, αλλά πρωτολογία, τι είναι αυτή η πρωτολογία? Είναι ο λόγος για τα πρώτα, για τη δημιουργία. Η πρωτολογία και η εσχατολογία, μαζί με τις ενδιάμεσες σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού που συνιστούν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, εκτυλίσσονται όλα λοιπόν αυτά βάσει ενός σχεδίου άψογα και σοφά καταρτισμένου, που οδηγεί τελικά στην έξοδο από τον χρόνο και την ιστορία και εκβάλλει στην αιωνιότητα. Κάποτε θα τελειώσει αυτή η κοσμική πορεία και αυτόν τον χρόνο και την ιστορία θα τα διαδεχθεί η αιωνιότητα. Ο καλός αυτός λίαν κόσμος, όπως εξήλθε από τα χέρια του Δημιουργού, στον οποίο όλα ήταν λαμπρά και εξαίσια και δεν υπήρχε σημάδι ασθενείας και αδυναμίας στον Παράδεισο, κατά παραχώρηση του Θεού παραδόθηκε στην ασθένεια και στη φθορά. Βρύει ακάνθας και τριβόλους. Επαναστατεί και εξεγείρεται, παλιώνει και γυράσκει, προσαρμοζόμενος στη νέα κατάσταση της αμαρτίας και της φθοράς που εισήγαγε ο άνθρωπος στην ιστορία με την εκούσια απομάκρυσή του από το Θεό που επέφερε την πνευματική του αλωτρίωση. Αν ο άνθρωπος δεν είχε απομακρυνθεί από το Θεό με το προβατορικό αμάρτημα, θα ήταν διαφορετική η μορφή του κόσμου. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα κακά. Η κτήση έκτοτε, από τότε που οι άνθρωποι βρήκαμε την αμαρτία, η κτήση έκτοτε συστενάζει και συνοδύνει. Για να θυμηθούμε τον μεγάλο διδάσκαλο και ιστορικό της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, τον Απόστολο Παύλο. Ο κόσμος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο της προνοίας και της αγάπης του Θεού, ο οποίος παιδαγωγικά προσαρμόζει το σχέδιό του για να εξουδετερώσει τον νέο παράγοντα της αμαρτίας και του κακού. Μπήκε μέσα στην ιστορία από τον άνθρωπο, μπήκε η αμαρτία και το κακό και ανέτρεψε την ομαλή λειτουργία του κόσμου. Ενεργεί όμως και δρά συνεργειακά, γιατί δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου, στην οποία ελευθερία οφείλεται η εμφάνιση του κακού και η αναταραχή στις σχέσεις ανθρώπων και κόσμου. Η έκβαση πάντως και η εφαρμογή του σχεδίου δεν πρόκειται να ανατραπούν,
ούτε θα παραμείνει ο άνθρωπος διαπαντός δέσμιος στην παρούσα κατάσταση του κόσμου με το κακό, ανακυκλούμενος μέσα στον ατέρμονα κύκλο της ιστορίας. Είναι πολύ γνωστός αυτός ο κύκλος της ιστορίας, η ανακύκλωση της ιστορίας, όπως βλέπουν και εξηγούν τα πράγματα πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι και παλαιοί και νέοι διανοούμενοι, ιδεαλιστές και ηλιστές, που μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε αιώνιο δεσμότη ενός κλειστού και αιώνια επαναλαμβανόμενου κύκλου ή σε άβολο μόριο της λειτουργίας των κυττάρων και των φυσικών του συναρτήσεων. Είναι φοβερό το κοσμοείδωλο αυτό που βλέπει τον κόσμο να κινείται κυκλικά και επαναλαμβάνεται η ιστορία και ποτέ δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από τον κύκλο αυτό. Αυτό είναι το κυκλικό μοντέλο της ιστορίας. Διαρκώς κυκλικά ο κόσμος επαναλαμβανόμενος. Η χριστιανική θεώρηση δεν είναι κυκλική, είναι γραμμική. Ξεκινάει από ένα σημείο και θα τελειώσει σε άλλο σημείο. Ξεκίνησε από την αρχή και έχει τέλος. Το κοσμοείδωλο των περισσότερων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων είναι κυκλικό κοσμοείδωλο. Ο άνθρωπος καθορίζει ελεύθερα από τώρα την συμμετοχή ή τον αποκλεισμό του από την καινή κτήση, από τους καινούς ουρανούς και την καινή γη που θα αποτελούν την έξοδο από την προσωρινή κατάσταση της φθοράς, του θανάτου, του κακού, των δεινών και των θλίψεων, όπως οραματίστηκε αυτήν την έξοδο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής στο Ιερώνυσι της Αποκαλύψεως. Και έχω εδώ ένα χωρίο πολύ εντυπωσιακό: «Και είδων ουρανών καινών και γην καινήν». Καινούργια. «Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν, και η θάλασσα ουκέστην έτη». Θα περάσουν αυτά. Θα υπάρξει άλλη κατάσταση. «Και την πόλη την Αγία εν Ιερουσαλήμ, καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη το άνδρι αυτής» κτλ. Τώρα, μία δεύτερη ενότητα είναι πώς βλέπουν οι πατέρες και η Αγία Γραφή τις θεομηνίες και σχετικά και το οικολογικό πρόβλημα για το οποίο γίνεται πολύς λόγος. Παλαιότερα επίσης είχα γράψει μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, «Ορθοδοξία και οικολογία». Ήταν μία εισήγηση που είχα κάνει σε ένα συνέδριο ειδικό που είχε οργανώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο 5 με 12 Νοεμβρίου του 1991 στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Ήταν μάλιστα τότε και ο καθηγητής, ο γνωστός και μετροπολίτης, ο Περγάμου, ο Ιωάννης, που δεν άρεσε πολύ τις θέσεις μου. Γιατί οι θέσεις μου δεν είναι οικουμενιστικές και αποκλίνουσες, είναι πατερικές θέσεις. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τώρα τις θεομηνίες και το πρόβλημα το οικολογικό, εν συνόψη. Η αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος, με όλες τις συνέπειες και όλες τις προεκτάσεις, εντάσσεται θεολογικά και πνευματικά στον κόσμο της αμαρτίας και της πτώσεως. Όπως συχνά έχει τονιστεί, αποτελεί πνευματικό πρόβλημα. Το οικολογικό πρόβλημα είναι πνευματικό πρόβλημα. Ο κόσμος και το περιβάλλον επηρεάζονται από την συμπεριφορά του ανθρώπου. Λειτουργούν ισορροπημένα, αρμονικά και ειρηνικά, με χρήστη και διαχειριστή πνευματικά ισορροπημένο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος πνευματικά είναι ισορροπημένος, είναι ισορροπημένη και η κτήση. Επαναστατούν όμως και εξεγείρονται εναντίον του εμπαθούς και κακού ανθρώπου που έχει χάσει την πνευματική του ευστάθεια και ισορροπία. Η Αγία Γραφή και η Πατερική Παράδοση, ιδιαίτερα στις διηγήσεις των γεροντικών, είναι γεμάτες από παραδείγματα Αγίων και ασκητών, μπροστά στους οποίους η κτήση, ακόμη και άγρια και επικίνδυνα ζώα και θηρία, λιοντάρια και φίδια, υπακούν και πειθαρχούν πυθύνια. Το έχουμε ακούσει και έχουμε και σε αγιογραφίες ακόμη. Λιοντάρια να κάθονται πυθύνια σαν αρνάκια κοντά στους Αγίους, χάνουν την αγριότητά τους. Οποιαδήποτε επομένως φροντίδα για την διάσωση και ακαιρεότητα της δημιουργίας, όπως λένε οι οικολόγοι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, θα παραμείνει ατελέσφορη, ό,τι και αν κάνουν, αν δεν επιδιωχθεί η πνευματική διάσωση και η πνευματική ακαιρεότητα του ανθρώπου, το πνευματικό περιβάλλον. Είναι βέβαιο πως οσαδήποτε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και αν εκπονηθούν από ειδικούς και σοφούς περιβαλλοντολόγους και οσαδήποτε χρήματα και αν δαπανηθούν,
Δεν πρόκειται να αναστρέψουν την οικολογική καταστροφή αν δεν χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του. Αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή νοοτροπίας ως προς τι? Ως προς την χρήση και διάθεση των αγαθών του κόσμου. Ως προς την ανθρώπινη ουσία και τις πνευματικές προτεραιότητες. Ως προς τι πράγματι είναι κακό και τι φαίνεται απλώς ως κακό, αλλά δεν είναι κακό. Ακούγοντας κανείς τον τελευταίο καιρό τις ανησυχίες και την αγωνία μπροστά στα προβλεπόμενα και πιθανολογούμενα δεινά από την οικολογική κρίση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος, τις αλλαγές των κλιματολογικών συνθήκων, τις ξηρασίες, τις πλημμύρες, τη μόλυνση των υδάτων της θαλάσσης, στις θάλασσες και στους ποταμούς, τις εν πολλής ανίατες ασθένειες του καρκίνου και του AIDS και την παγκόσμια εκστρατεία προς αποτροπήν αυτών των κακών, έχει την αίσθηση ότι όλα γίνονται και αντιμετωπίζονται και παίζονται εκτός γηπέδου, εκτός παιδιάς. Σε χώρο ακατάλληλο και απρόσφορο επιχειρείται αντιμετώπιση της ασθενείας όχι με θεραπευτικά μέσα, αλλά με ανακουφιστικά και παυσίπονα. Προπαντός όμως διαπιστώνει ότι η αντιμετώπιση γίνεται με τελεία αγνόηση του παρελθόντος, σαν να εμφανίζονται για πρώτη φορά στη γη πλημμύρες και κατακλυσμοί και σεισμοί και ασθένειες και θάνατος. Ένας νέος τύπος ανθρώπου, ο Νικόλαος, βοηθήστε τον να καθίσει εκεί. Ένας νέος τύπος ανθρώπου εκοσμικευμένος σε όλα, χωρίς σχέση με το Θεό και την Εκκλησία, πολλές φορές με ανθρώπους μοναχούς συζητούμε και λέμε πώς έχει αλλάξει ο κόσμος έτσι. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία. Σε λίγο δεν θα συνεννοούμαστε. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στην τεχνολογία, όλοι με την τεχνολογία, με τα κομπιούτερς και όλοι. Άλλαξε ο κόσμος. Νέος τύπος ανθρώπου. Σε επίπεδο προμηθεϊκής ύβρεως, νομίζουμε πως τα καταφέρνουμε όλα, και ακόρεστη απληστία και βουλημία στην απόλαυση των υλικών αγαθών, τους ενδιαφέρει αυτό μόνο, η καλοπέραση. Παρακολουθεί με αμηχανία τα του περιβάλλοντος, αδυνατώντας να ελέγξει την κατάσταση, χωρίς πάντως διάθεση σπουδής του παρελθόντος και της παραδόσεως, επιστροφής στις πνευματικές ρίζες και επανατοποθετήσεως του προβλήματος στις αληθινές διαστάσεις και στις πνευματικές του βάσεις. Η όλη κατάσταση μάλιστα, με την ελάχιστη συμμετοχή της Εκκλησίας, και η Εκκλησία δεν δίνει σωστή γραμμή, και της μίκρυνση ή εξαφάνιση της πνευματικής διαστάσεως του προβλήματος, παραπέμπει σε παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος σε σχετική με το θέμα μας ομιλία εν λοιμό και αυχμό, σε περίπτωση δηλαδή που εταλαιπωρείται η Καπαδοκία από πείνα και ξηρασία, το λοιμός με γιώτα, λοιμό και αυχμό, εν λοιμό και αυχμό, απευθυνόμενο σε κάποιο πλούσιο που στενοχωριόταν γιατί ο πλούσιος αγωνιούσε για την ξηρασία. Τι θα γίνει, τα χωράφια μου δεν θα βγάλουν άλλα αγαθά. Δεν μοίραζει όμως από τα πλούτη του για να χορτάσει τους πεινασμένους. Λέγει ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα της ξηρασίας, ακόμη και αν ο Θεός, υπακούοντας τις προσευχές κάποιου Αγίου ανθρώπου, όπως έκανε με τον προφήτη Ηλία, στείλει πλούσια βροχή για να καρπίσει η γη. Γιατί δεν θα λυθεί? Λύση του προβλήματος θα ήταν η αλλαγή νοοτροπίας. Η μετάνοια, η απόσπαση από την προσκόλληση στα πολυμέρημνα κτήματα, στον χρυσό και στον άργυρο και στη δύναμή τους. Και λέει στον πλούσιο που διαμαρτυρόταν κατά την ξηρασία, το παντί σου πλούτο εν νέφος απέργασε. Με τον πλούτο σου κάνε ένα σύννεφο. Ο λίγων ψεκάδων επινόησων πόρων, λίγες ταλαγματιές, ταγώνες να φέρεις. Έπηξον εις καρποφορίαν την γην, θα αναγκάσεις την γη να καρποφορήσει αν το κάνεις. Λύσον το υπερηφάνο και σοβούντι πλούτο την συμφοράν. Με τον υπερήφανο και πλούσιο πλούτο σου που τον έχει κλεισμένο στις αποθήκες και δεν βοηθάς, θα λύσεις τη συμφορά. Στο κείμενο μάλιστα αυτό, με την γνωστή επιστημονική του συγκρότηση και λογοτεχνική του δύναμη, ο επίσκοπος Κεσαρίας,
περιγράφει την φρικτή εικόνα της γης και την ταλαιπωρία των ανθρώπων από την ξηρασία και την αλλαγή των κλιματολογικών συνθήκων στην περιοχή του. Δεν έχουμε τώρα μόνο αλλαγές κλιματολογικών συνθήκων. Μία περιγραφή που μπορεί να αποτελέσει πηγή και για όσους παρακολουθούν επιστημονικά τις αλλαγές που έχουν επέλθει ιστορικά στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι ασχολούνται ιστορικά με τις κλιματικές αλλαγές που έχουν γίνει στους αιώνες και ψάχνουν σε χειρόγραφα, σε κείμενα κτλ. Και δικοί μας καθηγητές εδώ στην Θεσσαλονίκη, φυσικομαθηματικοί. Δέστε τώρα πώς περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την ξηρασία στην Καπαδοκία. Ουρανών ορώμεν αδελφοί, στεγανών, γυμνών και ανέφελων. Στιγνήν εμποιούντα την εθρίαν ταύτην και καταλυπούν την καθαρότητη. Ειν λίαν επεθυμούμεν το πρώτον, που όλοι θέλουμε να έχουμε καθαρό ουρανό, αλλά βαρεθήκαμε, έχουμε ξηρασία, ένα συνεθάκι δεν βλέπουμε. Η νίκα αν επιπολής και παστής της νέφεση, ζωφώδης ημάς και ανηλίου συργάσε του. Όταν βλέπουμε σύννεφα, παλαιότερα λέγαμε γιατί μας κρύβουν τον ήλιο. Τώρα όμως, γη καταξηρανθήσα εις άκρον, αηδείς μεν έστιν οφθήνε. Ούτε να τη βλέπεις δεν μπορείς. Στήρα δε προς γεωργία και άγωνος. Ισχύσματα διαραγήσα. Ξέρετε πως είναι η ξηρή γη, ισχύζεται. Και εις το δάθος δεχομένη καταλάμπουσα την ακτίνα και οι ακτίνες του ηλίου πηγαίνουν μέσα στα έγκατα της γης. Πηγέ δε ημάς επέλοιπον πλουσιέται και αέναη και ποταμών μεγάλων εδαπανήθη τα ρεύματα. Πέδες δε αυτάς μικρότατη καταπεζεύουσι και γυναίκες περαιούνται με τα φορτίων. Ξεράθηκαν οι ποταμοί και τους περνούν μικρά παιδιά και οι γυναίκες φορτωμένες. Δεν υπάρχει νερό πλέον, ξεράθηκαν τα ποτάμια. Και περιγράφει πολλά από αυτήν την θεομηνία. Η παράθεση αυτού του κειμένου έχει σαν στόχο να δείξει ότι δεν αντιμετωπίζει για πρώτη φορά η ανθρωπότητα οικολογικά προβλήματα και καταστροφές, αρκεί να υπενθυμίσουμε ακόμη τον μεγάλο κατακλυσμό επί της εποχής του Νόε, όπως και την καταστροφή με φωτιά και θιάφη των Σοδόμων και Γομόρων. Στη θέση, όπως πιστεύετε, της νεκράς θαλάσσης με την ασυνήθη σύνθεση του νερού. Όσοι έχουμε πάει κάτω στο Αεροσόλυμα, ξέρουμε εκεί την σύνθεση αυτού του νερού. Δεν ζει ούτε ψάρι μέσα στη νεκρά. Γι' αυτό είναι νεκρά η θάλασσα. Πολλές φορές, μάλιστα, ο ίδιος ο Χριστός προφητεύει καταστροφές ως σημεία των καιρών. Κατά το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, όταν η πυρηνική ενέργεια εμόλυνε και την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ύδατα, εκπλαγήκαμε όλοι από την ενοιολογική σύμπτωση του ονόματος Τσέρνομπιλ προς το όνομα του αστέρος Άψυνθος που προκαλεί στην αποκάλυψη την μόλυνση. Τσέρνομπιλ είναι Άψυνθος, ονομασία ενός αστέρος που τον έχει αποκάλυψει. Λέει η Αποκάλυψη. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού μέγας και όμενος ως λαμπάς, αστήρ μέγας και όμενος, και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος, Τσέρνομπιλ. Θα χρειαζόταν πολλής χρόνος για να παρουσιαστούν παρόμοια, ας το ονομάσουμε, οικολογικά κείμενα και μαρτυρίες. Η χρησιμοποίηση πάντως για τον χαρακτηρισμό αυτών των καταστροφών και των κακών της λέξης οικολογία, προσέξτε το αυτό, οικολογία, οικολογικό πρόβλημα, αντί της λέξης θεομηνία που έχει σαφή θρησκευτικό χρωματισμό, είναι ενδεικτική της τάσεως να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χωρίς θρησκευτικές και πνευματικές συναρτήσεις. Να σβήσει ότι είναι από το Θεό. Είναι ένα πρόβλημα οικολογικό, ουδέτερο. Παλαιότερα τα λέγαμε, αυτά είναι θεομηνίες. Τώρα είναι οικολογικό πρόβλημα, ουδέτερο. Η Εκκλησία πάντως και η θεολογία οφείλουν επόμενε της Αγίας Πατράση με γνώμονα την παράδοση και τη στάση των Αγίων να πούν τον δικό τους λόγο που να διασώζει την αλήθεια της Αποκαλύψεως
και θα βοηθεί στην ριζική θεραπεία του κακού που δεν είναι φυσικό. Το κακό λοιπόν δεν είναι φυσικό, αλλά είναι ηθικό. Ακούστε λοιπόν τώρα τι διδάσκει η Εκκλησία μας και οι πατέρες για το φυσικό και το ηθικό κακό. Δεν είναι μεγάλο, τελειώνω. Ερχόμαστε έτσι στη βασική για το θέμα μας διάκριση, είναι διάκριση και στις δογματικές αυτό και στις ηθικές. Δεν την ξέρουν όλοι. Μεταξύ φυσικού και ηθικού κακού που υπάρχει στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Με τη διάκριση αυτή οι Άγιοι προσπαθούν να προσανατολίσουν τη σκέψη μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μας βάλουν να αγωνιζόμαστε μέσα στο γήπεδο εναντίον πραγματικού αντιπάλου και να μην σκιαμαχούμε και αγωνιούμε και ανησυχούμε για πράγματα και θέματα που δεν τους ταιριάζει η ονομασία του κακού. Όπως είναι οι φυσικές καταστροφές και αναστατώσεις, οι αρρώστιες και ο θάνατος. Ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός, ο οποίος συνοψίζει τον 8ο αιώνα τη διδασκαλία των προαυτού πατέρων, λέγει ότι η λέξη κακό, κακία, έχει δύο σημασίες. Άλλοτε σημαίνει αυτό που είναι στη φύση του κακό, και αυτό είναι κάθετη που είναι αντίθετο στην αρετή και στο θέλημα του Θεού. Επομένως, τι είναι κακό, είναι αυτό που είναι αντίθετο στην αρετή και στο θέλημα του Θεού. Σημαίνει όμως, δεύτερη έννοια του κακό, σημαίνει όμως και αυτό που στην αίσθησή μας βιώνεται ως κακό και επίπονο. Δηλαδή, τις συμφορές και τις θλίψεις και τις φυσικές καταστροφές. Αυτές φαινομενικά είναι κάτι κακό. Στην πραγματικότητα όμως είναι καλές. Άντε να πεις τώρα ότι το τσουνάμι στη Μάνδρα δεν ήταν αληθινό κακό, ήταν φαινομενικά κακό. Άμα δεν ξέρει κανείς πώς θα καταλάβει. Αλλά όντως έτσι είναι. Το κακό προϋπήρχε. Προϋπάρχουν οι άθεοι, προϋπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, προϋπάρχει η αλλαγή φύλου, προϋπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το κακό. Και γι' αυτό ήρθε το φυσικό κακό. Το αληθινό κακό είναι η αμαρτία. Χρησιμοποιούνται παιδαγωγικά από το Θεό αυτές οι φυσικές καταστροφές για την επιστροφή και σωτηρία των ανθρώπων. Και ακούστε πώς το διατυπώνει ο μεγάλος μας δογματικός θεολόγος. Αύτε δε, δηλαδή οι καταστροφές οι φυσικές, αύτε δε το μεν δοκίν κακέ εισι αλγινέ την χάνουσε. Αυτές οι φυσικές καταστροφές, το μεν δοκίν, φαινομενικά, κακέ εισι, είναι κακές, αλγινέ την χάνουσε, γιατί έχουν πόνο. Τη δε αληθεία αγαθέ, το δοκίν κακέ, τη αληθεία αγαθέ, γιατί. Επιστροφής γάρ και σωτηρίας γίνονται τη συνιούση πρόξενη. Γιατί μέσω αυτών των καταστροφών παιδαγωγούνται οι άνθρωποι. Ταύτας δια Θεού γίνεστε φυσίνη γραφή. Και αυτές τις καταστροφές τις κάνει ο Θεός για να μας παιδαγωγήσει. Όχι αυτούς οι οποίοι φεύγουν, παιδαγωγή τους επιζώντας. Φεύγουν μερικοί άνθρωποι, αλλά παιδαγωγούνται οι επιζώντες. Ξεκινούν οι πατέρες από την φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στην πρώην επιδιακυβέρνηση του κόσμου από τον Θεό και στην ύπαρξη των πολλών φυσικών κακών και αναστατώσεων. Τι συμβαίνει άραγε, έπαυσε ο Θεός να φροντίζει για τον κόσμο και οδηγείται ως εκ τούτου στην καταστροφή και στην εκμυδένιση ο κόσμος. Και σήμερα διακατεχόμαστε από την ίδια απορία και επειδή έλειψε η πίστη στην πρόνοια του Θεού, επιχειρούμε να υποκαταστήσουμε τον Θεό, να επισέλθουμε στις δικές του αρμοδιότητες. Προσέξτε το αυτό, τα είπα και στην εργασία μου Ορθοδοξία και Οικολογία και ενοχλήθηκαν αυτοί που σας είπα. Προσπαθούμε να επισέλθουμε στις αρμοδιότητες του Θεού και να σώσουμε εμείς τον κόσμο. Ο Πατριάρχης νομίζει πως με τα οικολογικά που κάνει θα σώσει τον κόσμο και το περιβάλλον. Ενώ αν εμείς μέναμε στα εφημήν, υπάρχει αυτή η διάκριση, στα εφημήν το είμαι ήτα, σε αυτά που είναι δικά μας, αρμοδιότητά μας, στα εφημήν, σε αυτά που είναι στις δυνατότητες και στις ευθύνες μας και βελτιώναμε ηθικά και πνευματικά τη συμπεριφορά μας, δεν θα υπήρχε λόγος να ασχολούμαστε με τα ουκ εφημήν. Η σωτηρία του κόσμου είναι δικό μας θέμα, θέμα του Θεού. Ο Θεός αν θέλει σε μια στιγμή κλείνει και την τρύπα του όζοντος. Τώρα αν θέλει ο Θεός κλείνει την τρύπα του όζοντος.
και σταματάει και τις βροχές και τις πλημμύρες. Εμείς θα τα ρυθμίσουμε αυτά. Δεν είναι δικό μας θέμα. Δικό μας θέμα είναι να είμαστε ενάρετοι, να είμαστε άγιοι. Αφήνουμε λοιπόν τα εφημίν, που είναι δική μας αρμοδιότητα η αρετή, και πηγαίνουμε στα ουκ εφημίν, που είναι η αρμοδιότητα του Θεού. Δηλαδή να ασχολούμαστε με τη σωτηρία του κόσμου και την ακεραιότητα της δημιουργίας, που την καταστρέφουμε με την απληστία και την σπατάλη, με την αμαρτία που αποτελεί και το μοναδικό και αληθινό κακό. Η αμαρτία είναι το αληθινό κακό. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκφράζοντας την συμφωνία των πατέρων, ουδέν κακόν αμαρτία μόνον. Τίποτε κακό δεν υπάρχει, παρά μόνον η αμαρτία. Πρόκειται για μετάθεση ευθυνών και ενεργειών από το προσωπικό πνευματικό επίπεδο, όπου είναι ο χώρος εκδηλώσεως της ελευθερίας του ανθρώπου, στο κοσμικό πεδίο, στη λειτουργία του σύμπαντος που αποτελεί χώρο εκδηλώσεως της προνοίας του Θεού. Εσύ θα σώσεις, Πατριάρχη μου, τον κόσμο. Κοίταξε να διδάξεις την αρετή και την αγιότητα, φάση των πατέρων και της Αγίας Γραφής. Τον κόσμο, αν θα καταστραφεί ο κόσμος, αυτό είναι υπόθεση του Θεού, δεν είναι δική σου υπόθεση. Και να θέλαμε να καταστρέψουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός, ο οποίος μόνος μπορεί να επισέλθει στη λειτουργία των νόμων της φύσεως και να προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση και μεγάλες καταστροφές. Υπάρχει άλλωστε ρητή διαβεβαίωση του Θεού προς τον Νόε, πολύ παρήγορο αυτό, ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί μετά τον κατακλυσμό παρομοίας εκτάσεως καταστροφή. Ακούστε τι είπε ο Θεός στον Νόε μετά τον κατακλυσμό: «Αλλά μέχρι τη συντελείας του αιώνος ακίνητος έστε η τούτον λειτουργία», όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Δεν πρόκειται ξανά τέτοιας εκτάσεως καταστροφή. Δεν έπαυσε ο Θεός να προνοεί και να φροντίζει για τον κόσμο. Εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη αλλά και την ίδια αγάπη και φιλανθρωπία. Αν έπαβε να αγαπά τους ανθρώπους, θα μπορούσε μέχρι τώρα να είχε καταστρέψει τον κόσμο. Η ύπαρξη των φυσικών κακών και συμφορών δεν αναιρεί την πρόνοια του Θεού. Για τους αθέους, αυτό που μας έλεγαν, πού είναι ο Θεός σας, επιτρέπει ο ίδιος την εμφάνισή τους, ο Θεός, γιατί παιδαγωγικά λειτουργούν προς το συμφέρον του ανθρώπου. Ανακόπτουν τον εγωισμό και την έπαρση, πού είναι η μηχανική μας και οι άλλοι στο τσουνάμι και η βοήθεια της επιστήμης, γιατί δεν κράτησαν και στην Ασία. Ο άνθρωπος, ο επιρμένος με την τεχνολογία του, αν θέλει ο Θεός και οι φυσικές καταστροφές, δεν μπορεί κανένας να τις σταματήσει. Γι' αυτό ανακόπτουν τον εγωισμό και την έπαρση και βοηθούν στο να αποσπαστεί από τα υλικά και πρόσκαιρα και να φροντίσει ο άνθρωπος για τα πνευματικά και αιώνια. Ο Θεός άλλωστε μας εχάρισε τη ζωή, όχι για να εμπλακούμε στις βιωτικές μέριμνες και να χάσουμε τον προορισμό μας μέσα στην άνεση, στην πολυτέλεια και στην τρυφή, αλλά αξιοποιώντας τον καιρόν, τον σωτηριώδη καιρό, την ευκαιρία αυτή να κατορθώσουμε, να ομοιωθούμε προς τον Θεό κατά των της αρετής λόγων και να επιτύχουμε την είσοδό μας στην αιωνιότητα. Αληθινός ανθρωπισμός και πολιτισμός δεν είναι τα εξωτερικά γνωρίσματα, αλλά η εσωτερική πνευματική καλλιέργεια. Στην επιτυχία αυτών των πνευματικών στόχων βοηθούν πολύ τα θεωρούμενα από τους ανθρώπους ως κακά, οι θεομηνίες, οι ασθένειες, ο θάνατος. Είναι κλασική η διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία υπάρχει σε όλα τα εγχειρίδια δογματικής. Διδάσκεται στις θεολογικές σχολές τη δογματική, αυτή η κλασική διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου. Ακούστε την. «Διατάφτα νόση πόλεων και εθνών, αέρον αυχμή και αφορή εγής, και κατά των βίων εκάστο τραχύτερε περιπτώσεις». Για ποιο? Για τον λόγο αυτό λέει. Οι ασθένειες, οι αρρώστιες στις πόλεις και στα έθνη, η ξηρασία στους αέρες και η αφορία της γης και κατά των βίων εκάστο τραχύτερε περιπτώσεις, αλλά ακόμη και οι σκληρές δοκιμασίες στη ζωή. Για ποιο λόγο? Της κακίας την αύξησιν περικόπτουσε. Όλα αυτά περικόπτουν στο να αυξηθεί η κακία. Ώστε τα τι αυτά κακά παρά Θεού γίνεται. Των αληθινών κακών την γένεση εξαιρούνται. Αυτά τα φυσικά κακά επιτρέπονται από το Θεό, διότι καταστρέφουν τα αληθινά κακά, την αμαρτία. Έτε γάρκαρα το σώμα κακώσεις και τα εκτός επίπονα προς αποχήν της αμαρτίας επινενόεται.
Αναιρεί τίνειν το κακόν ο Θεός, ουχή δε το κακόν εκ του Θεού. Ο Θεός λοιπόν καταστρέφει το κακό, δεν μπορεί να έχει το κακό από το Θεό. Επί και ιατρός εξαιρεί την νόσον, αλλά ουχή νόσον εμβάλλει το σώμα του. Και ο γιατρός αφαιρεί την νόσο και δεν βάζει την νόσο. Αυτό είναι από μία ομιλία θαυμάσια του Μεγάλου Βασιλείου, ότι ούκαι στην αίτιος των κακών ο Θεός. Τα αυτά επαναλαμβάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να σας διαβάσω τον επίλογο τώρα που έχει ένα εξαιρετικό μήνυμα σε σχέση με έναν πολύ μεγάλο Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Μια περιπέτεια βιωτική σκληρή, η οποία πόσο ευεργετική απέβη και για τον ίδιο, τον Άγιο Γρηγόριο, και για την Εκκλησία. Σε τέτοια λοιπόν μεγάλη κατάνθρωπον συμφορά οικολογικής καταστροφής, θεομηνίας, βρέθηκε κάποτε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ταξίδευε με πλοίο από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα για να σπουδάσει μαζί με τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν αμέσως μετά τον απόπλου από την Αλεξάνδρεια συνάντησαν φοβερή θαλασσοταραχή, τέτοια που δεν είχαν ξαναντήσει άλλη φορά στα υπόλοιπα ταξίδια τους οι ναυτικοί του πλοίου. Φοβερή τρικυμία. Ενώ όμως όλοι εφοβούντο τον κοινό τον φυσικό θάνατο, όπως φοβόμαστε τώρα όλοι μπροστά στις οικολογικές καταστροφές, ο Γρηγόριος θεωρούσε ως φοβερότερο τον πνευματικό θάνατο. Γιατί? Πάντων δε των κοινών θάνατων δε δικότων, ο της ψυχής είναι μη φοβερότερο, τα λέει ο ίδιος. Εκινδύνευον γάρ άθλιος απελθύν και ατέλεστος, δεν είχε βαπτιστεί ακόμη. Ήταν αβάπτιστος. Γιατί κινδύνευα να πεθάνω αβάπτιστος, ποθών το πνευματικό είδωρ εν της φωνικής είδαση και μέσα στα φωνικά νερά ήθελα να βαπτιστώ μέσα στην κολυμβήθρα. Η υπόσχεσή του να αφιερωθεί στον Θεό εάν διασωθεί, τηρήθηκε. Και μέσα σε αυτήν την καταστροφή είπε: Θεέ μου, σώσε με από την τρικυμία και αν με σώσεις, εγώ θα αφιερωθώ στο Θεό. Και κέρδισε η Εκκλησία τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο και υπάρχει πληροφορία ότι και την ίδια στιγμή και η μάνα του, διαισθητικός, προσευχόταν επάνω στην Αζιανζό για να σωθεί ο γιος της από μητρική πρόνοια πρόβλεψη και είπε και εκείνη πως σώσε το παιδί μου και θα το αφιερώσω στο Θεό. Από την φυσική εκείνη δοκιμασία, από τη θεομηνία της θαλασσοταραχής, η Εκκλησία και ο κόσμος κέρδισαν έναν μεγάλο Άγιο και Οικουμενικό διδάσκαλο. Αυτά λοιπόν για το πρώτο θέμα της σημερινής ώρας, του σημερινού μαθήματος, για το φυσικό και ηθικό κακό σε σχέση με τα τσουνάμια και τις οικολογικές καταστροφές.